Στην πλειοψηφία τους Έλληνες, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι περισσότεροι μένουν σε συγγενείς και φίλους. Αυτό είναι το προφίλ των επιβατών που ταξίδεψαν τη φετινή τουριστική περίοδο στη Μαγνησία μέσω του αεροδρομίου της Νέας Αγχιάλου. Όπως προκύπτει από την έρευνα, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, οι επιβάτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν ευχαριστημένοι από το αεροδρόμιο, το 69% θα επισκεφθεί ξανά την περιοχή, ενώ το 67% θα τη συνιστούσε σε φίλους. Το Επιμελητήριο Μαγνησίας μας έκανε τη μεγάλη τιμή να μας δώσει το έργο του να κάνουμε την πρώτη έρευνα αγοράς στο αεροδρόμιό σας, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιο είναι το προφίλ των επιβατών, δηλαδή ποιοι είναι οι επιβάτες οι οποίοι ταξιδεύουν με τις 4 αεροπορικές εταιρείες οι οποίες πετούσαν φέτος το καλοκαίρι, όπως επίσης και να δούμε πώς βλέπουν τον προορισμό σας, πώς βλέπουν την περιοχή σας. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Από όλες αυτές τις εθνικότητες που βλέπουμε, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προτιμούν, τους αρέσει πιο πολύ ή λιγότερο. 408 επιβάτες έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη έρευνα. Μετά τους Έλληνες ακολουθούν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, ενώ καταγράφηκαν τουρίστες από τον Καναδά μέχρι και τη Νέα Ζηλανδία. Από τις υποδομές του αεροδρομίου Νέας Αγχιάλου δηλώνουν ευχαριστημένοι, ωστόσο ζητούν επιπλέον παροχές όπως δωρεάν Wi-Fi, περισσότερες πρίζες για τη φόρτιση των κινητών τηλεφώνων και καλύτερη οδική σήμανση προς το αεροδρόμιο. Δεν σταματάμε εκεί. Αυτή είναι μόνο η αρχή αυτού όλου που έχουμε ξεκινήσει για να στηρίξουμε το αεροδρόμιό μας. Γιατί, εάν το αεροδρόμιο για κάποιον λόγο η κυβέρνηση θεωρήσει ότι είναι πάρα πολύ μικρό και κλείσει, να ξέρετε ότι αυτό θα είναι και το τέλος του τουρισμού όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα και που εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού έχουμε παλέψει πάρα πολλά χρόνια για να φτάσει εκεί. Οι ερωτηθέντες ζητούν επίσης να βελτιώσει η περιοχή τους δρόμους, τις δημόσιες συγκοινωνίες και την καθαριότητα. Είναι σαφές πια, το ξέρουμε όλοι, ότι δεν γίνεται χωρίς στοιχεία, χωρίς έρευνες, χωρίς μελέτες να προχωράμε σε τέτοια βήματα. Ας μην μιλήσουμε για το παρελθόν. Ας δούμε ότι τώρα ξεκινάμε αυτή την προσπάθεια. Η Ένωση Ξενοδόχων φυσικά θα είναι παρούσα και θα βοηθήσει την όλη κατάσταση. Είναι ένα όνειρο που έχουμε ξεκινήσει και με την κυρία Καμένου και με άλλους συνεργάτες. Και εδώ θέλω να δηλώσω και με την. Σίγουρα θα χρειαστεί και η συνέργεια και των άλλων επιμελητηρίων και των άλλων ενώσεων. Αυτές είναι δεδομένες, ήδη έχουν ενημερωθεί. Η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα μετήχε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αερογραμμών, όπου ήρθε σε επαφή με 14 αεροπορικές εταιρείες με σκοπό την αύξηση των γραμμών προς το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου. Θεωρώ ότι τα ευρήματα αυτής της έρευνας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αναθέσαμε λοιπόν στην εταιρεία την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Καραμάνος να μας κάνει αυτή τη μελέτη και εν συνεχεία θα σας τα πει και ο ίδιος. Του αναθέσαμε να μεταβεί στο Μιλάνο όπου υπήρχε η μεγάλη αυτή συγκέντρωση, έκθεση όλων των αεροπορικών εταιριών. Εμείς επικεντρωθήκαμε σε 14 αεροπορικές εταιρείες οι οποίες θεωρούσαμε ότι είναι αυτές οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν στο αεροδρόμιο σας. Είτε είναι αεροπορικές εταιρείες που ήδη πετάνε, γιατί πάντα αρχίζει από αυτούς, αλλά και αεροπορικές εταιρείες οι οποίες ή πετούσαν ή πιστεύουμε ότι έχουν το προφίλ και την όρεξη να πετάξουν στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου.